στην άχρονη μνήμη των αγωνιστών του 1821, των πολεμάρχων του Μεσολογγίου, των Γελεκτσίδων και των μικρότερων υπερασπιστών της Ιερής Πόλης, για τους οποίους καλούμε να πω τον προσήκοντα λόγο σε τούτη τη δοξαστική ώρα, στόμεν καλός, στόμεν ευλαβός. Θεωρώ τη στίχης εύνοια που είμαι σήμερα σε αυτό το βήμα για να ψάλω τον ύμνο της ανδριοσύνης εκείνων. Και το δέος που κατέχει τον ομιλούντα συγκλονίζει την ψυχή του, καθώς νιώθει τις σκιές των μικρών πολεμιστών, των σκύμνων του Μεσολογγίου, να φτερουγίζουν ψηλά μας και να μας συντροφεύουν τούτη την Άγια ώρα. Και ο λόγος μου είναι προσκύνημα και είναι δικός τους ο λόγος. Και αισθάνομαι ελάχιστο στη σκέψη πως το βήμα που στείνεται κάθε φορά για να υμνηθεί η δόξα του Μεσολογγίου, της ονομαστήσης κατ' επιταγήν της ιστορίας Ιερής Πόλης, που κουβαλά εθνικό και οικουμενικό, ιστορικό και ηθικό φορτίο, βρέθηκαν ποιητές και λογοτέχνες και δεινοί ομιλητές που έψαλαν με δημοσθένεια ρητορία και περίκλια γλώσσα το δοξαστικό της Μεγαλινάρη. Παλαμάς και Νόβας, Τσάτσος και Κανελόπουλος, Πολυζωήδης και Τρικούπης, Καφαντάρης και Νικόλαος Στράτος, Ακρίτας και Βρετάκος, Δαμασκηνός και Μακάριος, Αρβελέρ και Πολίτου και άλλοι πολλοί των γραμμάτων εκλεκτοί. Κυρίες και κύριοι, αν πάρουμε στη χούφτα μας τ' άγιο χώμα του Μεσολογγιού και το στύψουμε, θα ακούσουμε να τρίζουν κόκαλα αγιασμένα και το άλικο αίμα των ηρώων του θα ποτίσει τη γη. Και αυτός που θα επιχειρήσει να σκιαγραφίσει αυτά τα πρόσωπα και να περιγράψει τις ηρωικές πράξεις των, θα πρέπει να βουτάει κάθε φορά τη γραφίδα του σε αυτό το αίμα και στο αίμα της καρδιάς του. Η ιστορική, και όχι βέβαια η ιστορία, καταγράφουν τις πράξεις και τα κατορθώματα των επωνύμων. Όμως, δημιουργοί των μεγάλων έργων κάθε φορά δεν είναι μόνο αυτοί. Το μερτικό τους, που πολλές φορές είναι πιο μεγάλο, έχουν οι αφανείς και οι ανώνυμοι. Στην εποποιία του Μεσολογγίου, οι μικροί ελεύθεροι πολιορκημένοι αγωνιστές και το εκλεκτό σώμα των Γελεκτσίδων, προσωνυμία που έδωσαν στα 90 λαπρά παλικαρόπουλα 15 έως 18 ετών, γιατί φορούσαν μόνο γελέκο για να μην τους βαραίνει η κάπα την ώρα της μάχης, έγραψαν με τις γενναιόφρονες πράξεις των ηρωικά κατορθώματα, από τα οποία λίγα αναφέρονται επωνύμως στις σελίδες των ιστορικών ενθυμημάτων, μερικά από τα οποία θα αναφέρω. Ας γυρίσουμε το νου μας πίσω, εκεί που η ιστορία μας παίρνει από το χέρι και μας οδηγεί στους ηρωικούς χρόνους των πολιορκιών και της εξόδου, πέρα εκεί στην παλικαρότοκη και μαρτυρική πόλη. Η πόλη, αποκλεισμένη από στεριά και θάλασσα, οι υπερασπιστές της ταμπουρωμένοι στα χαρακώματα, οι γυναίκες και τα παιδιά δεν είναι στις συνηθισμένες εργασίες τους όπως έπρεπε, οι πρώτοι στο νοικοκυριό και τ' άλλα στο παιγνίδι. Τώρα παίζουν τους ρόλους που τους μοίρασε ο πόλεμος και δεν μπορούν να τους αρνηθούν. Γνωρίζουν και μας έδειξαν πως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια μετριέται με το πόση ελευθερία μπορείς να βαστάξεις. Γράφει ο Δημήτρης Φωτιάδης: «Όσο για τα παιδιά βλέπουν τα ντουφέκια, τις πάλες, τα γιαταγάνια, τις μπιστόλες και τα ρέγεται η ψυχή τους. Ξεκολλημό δεν έχουν από τις δάπιες και τα μπούρια και χύνουν με μολύβι κανονάκια και μπάλες». Και ο Κωστάκης Πετρόπουλος σημειώνει. Μια ομάδα από μικροπαίδια, επηρεασμένα από τη μεγαλόπρεπη τελετή του όρκου του Λορδοβύρωνα που τον έδωσε φορώντας την τιμημένη ελληνική φουστανέλα πάνω στον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη, παρατάχθηκε σε δύο στίχους στη μεγάλη ντάπια και ύστερα ορκίστηκαν όλα τους ζωσμένα ψεύτικα σπαθιά στη μέση να υπερασπίσουν την πατρίδα μέχρι θανάτου. Γεμίζουν κατά τις μάχες τα ντουφέκια των αγωνιστών, μένοντας δίπλα τους, εξωτερώνουν πολλές φορές
με μια καταπληκτική επιδεξιότητα και ψυχραιμία, αλλά και με άμεσο κίνδυνο της ζωής τους, τις μόμπες των Αγαρινών, βγάζοντας το φυτίλι τους και παίρνουν από αυτά μέρος στα Γιουρούσια και αυτά. Άλλοτε με αληθινά όπλα και άλλοτε με σφεντώνες. Διαβάζουμε στο ημερολόγιο της πολιορκίας του Μεσολογγίου του Ιάκωβου Μάγκη, 24/5/1825. Περιεργότερον είναι προσέτη να θεωρεί τις τους πέδας ή τινες κατασκεύασαν τώρα μικρά κανόνια και βόμβας απομόλυπτον και από μόνη την έμφη των οροπήν κινούμενοι παρατάσσονται εις τας αγοράς και κάμνουσιν όλα τα κινήματα προς άμυναν και φύλαξιν. Θαυμασμού άξιον είναι πόσον επιτιδεύτησαν οι νέοι ούτη μηχανικοί εις την αναλογίαν και ακρίβειαν των πολυβόλων των και εις την τακτικήν των πολεμικών κινημάτων αρμονίαν. 2/7/1825. Μετά την πάυση του τυφεκισμού κοινώθησαν οι παιδες μας μετά των στρατιωτών και ήρχισαν τον Πετροπόλεμον με τους Τούρκους. Εις το είδος τούτο της μάχης έδειξαν πλέον ηρωικά σημεία οι παιδες μας, μη λογαριάζοντες ποσός των κίνδυνων. Κι άλλος ιστορικός παρατηρεί τα παιδιά του Μεσολογγίου με πόση διαβολιά και σβελτάδα, άλλα κουβαλάνε πέτρες και άλλα τις ρίχνουν ψιλοκρεμαστά να ζυγιαστούν και να πέσουν με ορμή μέσα στο ταμπούρι του εχθρού. 2 ώρες βάστηξε τούτη η μάχη και εκείνη τη μέρα το βραβείο της αξιοσύνης το πήραν τα παιδιά. Και τα ελληνικά χρονικά γράφουν. Αλλά θέλει πιστεύσει τάχα ο κόσμος ότι και τα 15ετή παιδιά μας όρμησαν κατά των απίστων Τούρκων και τους επολέμησαν με ανέκφραστον θάρρος πετροβολούντα. Γι' αυτά ο πόλεμος είναι παιχνίδι και τραγούδι, κατά πως γράφει ο εθνικός μας ποιητής στο 3ο σχεδίασμα των ελεύθερων πολιορκημένων. Δεν τους βαραίνει ο πόλεμος, αλλά έγινε πνοή τους και εμπόδισμα δεν είναι στις κορασιές να τραγουδούν και στα παιδιά να παίζουν. Μία επικίνδυνη αποστολή που εκτελούσαν τα παιδιά ήταν και αυτή του ταχυδρόμου. Τα μικρά παιδιά περνούσαν κάτω από τη μύτη του εχθρού για να πάνε ή να φέρουν μηνύματα. Αναφέρεται πως ο Κιουταχής 3 από τα παιδιά που συνέλαβαν οι στρατιώτες του τα κρέμασε στη μέση του στρατοπέδου απέναντι από τις δάπιες για να τα βλέπουν οι γονείς του. Στη συλλογική δράση των αναφέρεται και τούτο. Το πρώτο βράδυ που οι Τούρκοι έκοψαν το νερό χαλώντας τον αγωγό του υδραγωγείου που ήταν έξω από το φρούριο χρειάστηκαν στην πόλη για μερικούς λαβωμένους και αρρώστους καθαρό νερό. Τότε μια ομάδα παιδιών ηλικίας 12 με 15 ετών ανέλαβε το επικίνδυνο εγχείρημα να πάει σε μια γνωστή του πηγή κομμένη ανάμεσα σε 2 ψηλούς και εντυμένους από χαμόκλαδα όχτους που έφτιαχναν σε εκείνο το μέρος ένα μικρό βάραθρο. Έπρεπε όμως να περάσουν ανάμεσα από τις εχθρικές σκηνές. Γλιστρούν σαν ίσκοι και φτάνουν έρποντας πάνω από την πηγή και πιασμένα το ένα από το χέρι του άλλου κατεβάζουν το μικρό και ανάλαφρο της παρέας στο βάθος και έτσι προμηθεύονται το πολύτιμο νερό και γυρίζουν σιρτά-σιρτά πάλι στο φρούριο αστράφτοντας από χαρά κάτω από τις επιθυμίες μικρών και μεγάλων. Σταχυολογώ από την πλούσια δράση των γελεξίδων και των μικρών παιδιών σκηνές μεγαλείου και με σεβασμό αναφέρομαι στα ιερά πρόσωπα των δημιουργών τους. Νύχτα Χριστουγέννων του 1822 κατά την πρώτη πολιορκία. Οι Τούρκοι ευνηδιάζουν σε μια αφρούρητη σχεδόν θέση που την υπερασπίζεται βαριά τραυματισμένος ο σκοπός καλώντας απεγνωσμένα σε συναγερμό. Τότε ένα 12χρονο παιδί, ο Γιωργάκης Χρήστου Άρτης, σώζει την κατάσταση. Αρπάζει το όπλο του πατέρα του που χύτεται βαριά άρρωστος δίπλα στο σπίτι τους και την ώρα που ένας αρβανίταρος σηκώνει το λιαταγάνι για να πάρει το κεφάλι του φρουρού και να ανοίξει δρόμο προς το εσωτερικό του φρουρίου στους ακολουθούντες συντρόφους του, του ρίχνει μια και τον ξαπλώνει νεκρό. Οι άλλοι λιποψυχούν και οπισθοχωρούν αφού εντωμεταξύ έχει φτάσει και η φρουρά. Ο μικρός μας ήρωας πιάστηκε με τον αδερφό του και τη μάνα του εχμάλωτος τη βραδιά της εξόδου. Απελευθερώθηκε μαζί με τη μάνα του με την καταβολή λύτρων. Έφυγε στην Ιταλία και Ελβετία
Σπούδασε νομικά και επανελθόν δικηγόρησε στο Μεσολόγγι, όπου και δημιούργησε πολυμελή οικογένεια. Στην αυμαχία που έγινε μπροστά στο Βασιλάδι μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων στις 25 Ιουλίου 1825 και το ναυτικό μας αποτελούμενο μόνο από 20 μεσολογγίτικες πάσαρες, μέσα σε 15 λεπτά διέλυσε την τουρκική αρμάδα και κυρίευσε 7 εχθρικά πλοιάρια. Διακρίθηκε τότε ο Μάνθος Τρικούπης, 18 ετών, αδερφός του ιστορικού και μετέπειτα πρωθυπουργού Σπυρίδωνα Τρικούπη, ο οποίος είχε για συμπολεμιστές του στο πλευρό του τον μικρότερο αδερφό του Θεμιστοκλή και άλλα ψαρόπουλα της ηλικίας του. Γράφει ο Μάνθος στο ημερολογιό του: «Εις την αυμαχίαν ταύτην εφωνεύτησαν 7 και επληκώθησαν 5, ενείς Θανατηφόρος και ο Μάνθος Υιός του Ιωάννη Τρικούπη». Το Βασιλάδι, προπύργιο ισχυρό του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού, δέχεται το πρωί της 23ης Φεβρουαρίου 1826 τη μοιραία επίθεση. Σε ένα από τα 14 κανόνια του, πυροβολητής είναι ένα 10χρονο αγόρι, γιος του αντιστράτηγου Αναστασίου Παπαλουκά, αρχηγού της φρουράς του νησιού, ο Σπύρος. Σε μια προσπάθειά του και από τη βιασύνη του να βάλει φωτιά στο κανόνι, πέφτει από το αναμένο δαυλί του ένα μικρό κομματάκι κάρβουνο και έτσι παίρνει φωτιά έμπερα τα αποθήκη και τεινάζεται στον αέρα. Δυστυχώς, ο ζήλος του να υπηρετήσει την πατρίδα γίνεται αιτία να πέσει το Βασιλάδι και ύστερα από 2 μήνες και το Μεσολόγγι. Το παιδί πιάστηκε εχμάλωτο με τη μάνα του και αργότερα απελευθερώθηκε και επέστρεψε στο Μεσολόγγι, όπου έζησε μέχρι το 1900 με κατάστρικτο το πρόσωπό του από την έκρηξη. Στην εποπτεία της Κλίσοβας, στις 26 Μαρτίου 1826, διακρίθηκε για την τόλμη του ο 18ετής μεσολογγίτης Ζαφύρης Ράπεσης. Το νερό και τα πολεμοφόδια πάνε να εξαντληθούν. Τότε, γράφει ο Στασινόπουλος, φορτώνει το πριάρι του νερό και πολεμοφόδια, πίπτει στην θάλασσα, κρύβεται πίσω από την πρίμνη του πλοιαρίου του, το σπρώχνει με τα χέρια, περνά από το μέσον των πολιορκητών και σώος φτάνει στην Κλίσοβα με το φορτίο του. Τον υποδέχονται με ευγνωμοσύνη και ο Τζαβέλας τον φιλεί επανειλημμένα. Και ακούστε αυτό. Η Επιτροπή Εκδουλεύσεων και Θυσιών του Ιερού Αγώνα τον άφησε στο βαθμό του στρατιώτη. Το βαθμό του στρατηγού τον κράτησαν για την αφεντιά τους, σημειώνει συγχρονός μας ερευνητής των αρχείων. Ένα άλλο παλικαρόπουλο, ο Γιώργος Βαλτινός, με τον χιλίαρχο Καρακώστα Δροσίνη και τον Πέτρο Γαλιώτη ή Αγκούρα, για αμπουχτή που είχε μαζί του και το γιο του Σωτήρη 14 ετών, παίρνουν ένα πριάρι, φορτώνουν 4 κυβότια φυσίγγια και 2 βαρέλια νερό, διασχίζουν τον εχθρικό στόλο με 1000 κινδύνους και λίγο πριν αράξουν στην Κλίσοβα, σκοτώνεται το παιδί μαζί και ο πατέρας του. Βορύλα Τάσος είναι το όνομα του 16χρονου παιδιού που διέσπασε το κλειό των τουρκοκυπριακών δυνάμεων και έφερε τον Κίτσο Τζαβέλα με λίγα παλικάρια πάνω στο νησί της Κλίσοβας, που το υπεράσπιζε ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με 125 παλικάρια, ενώ Σφίκας είναι το παρατσούκλι του ψυχογιού του αξιωματικού Απόστολου Καρατζογιάννη από τον Ιχώρη, που κατά τον Κασομούλη σκότωσε τον αρχηγό των Αιγυπτίων όταν αυτοί απετόλμησαν και έκτη επίθεση, αναγκάζοντάς τους εχθρούς να οπισθοχωρήσουν. Να σημειώσουμε εδώ και την ευψυχία που επέδειξαν 2 μεσολογγιτοπούλες, η Τασούλα Γιφτογιάννη και η Χρυσάιδο Καραγγελέ, που κάτω από το φοβερό σφυροκόπημα των τουρκικών κανονιών φόρτωναν τα πριάρια με πολεμοφόδια και νεροβάρελα. 17χρονος Γιαλεκτσής ήταν και ο Μανώλης, το επώνυμο δεν το γνωρίζουμε, που ανέλαβε να ξεπαστρέψει ένα θεόρατο αράπι που κάθε πρωί ανέβαζε στο στρατόπεδό του τη σημαία τους επιδεικτικά, απειλώντας με το σπαθί του και υβρίζοντας. Το παλικαράκι μας παίρνει ένα καλοακοντισμένο για τα γάνη, μπαίνει κρυφά στο στρατόπεδο, κάθεται κρυμμένο όλη τη νύχτα στους θάμνους κάτω από τον όχθο που σήκωνε τη σημαία ο Τουρκοαράπης, και όταν αυτός αρχίζει τις ασχήμιες, πηδάει σαν ζαρκάδι και του καταφέρνει μία κατακούτελα. Ο ψευτοπαλίκαρος πέφτει νεκρός και ο Μανώλης Σβέλτος, σαν αγριοκάτσικο κάτω από τις ομοβροντίες των εχθρών,
μπαίνει στο φρούριο όπου του έγινε θριαμβευτική υποδοχή. Ένα παλικαράκι 13 ετών, ο Αντώνης Μπάκας, έπεσε νεκρό σε μια πολύ νεκρή μάχη. Τον έκλαψε σύσσωμος ο λόγος της πόλης. Γράφουν τα ελληνικά χρονικά. Εισήρθε εις το πάνθιο των ηρώων και ότι έδειξε τα πλέον μεγάλα ενός ήρωα σημεία. Τον πιστώνουν με ηρωισμό απαράμιλο, αφού ο Σπυρίδων Τρικούπης μας πληροφορεί πως ο ανθρώπης αυτός κατόρθωσε σε ένα γιουρούσι να αφοπλίσει τον ένα μετά τον άλλον δύο γέκηδες. Ένα παιδί ασχολείται με την επισκευή κάποιας σπουδαίας μισογκρεμισμένης ντάπιας. Δίπλα έχει και το καρυοφύλι του, γιατί όταν χρειάζεται αφήνει το χτίσιμο και πολεμά. Μια σφαίρα όμως του αφαιρεί τη ζωή. Τον κυδεύουν με όλες τις οφειλόμενες τιμές και με την ανάλογο των περιστάσεων παράταξη. Και ο Ιωσήφ Ρογών στον επιτάφιο λόγο προτρέπει τους φίλους του και συναγωνιστές του να μιμηθούν την γενεοψυχία του εν μακαρία τη λήξη συναδέλφου του. Πρόκειται για τον Παντελεήμονα Πλατίκα. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα περιστατικά ηρωισμού με πρωταγωνιστές τα παιδιά. Θα τελειώσω με τούτο. Στους προμαχώνες, ένα παιδί βοηθάει τον πατέρα του στο γέμισμα του κανονιού. Κρατούσε αναμένο φυτίλι και όταν το έκανε νεύμα ο πατέρας του, πλησίαζε στον παρούτι και το κανόνι εκπροσωκροτούσε. Σε κάποια στιγμή, ο πατέρας δεν έκανε νεύμα. Το παιδί ανυπομονούσε. Ο πατέρας είχε σκοτωθεί. Θέλετε να πληροφορηθείτε και την ηλικία του μικρού μας πολεμιστή? Ήταν μόλις 2,5 ετών. Υπήρξε σε όλο τον κόσμο άλλος τόσο μικρός στις επάλξεις? Αναφέρει το γεγονός ο Γάλλος περιηγητής Μανσάρ και ανακοινώθηκε στο φύλλο της 25ης Μαρτίου 1987 της εφημερίδας Καθημερινή. Να λοιπόν γιατί το Μεσολόγγι είναι το στοιχειωμένο κάστρο του γένους. Να γιατί ο Μπάιρον ήρθε εκεί που υπήρξε ο γνήσιος και ιερός κήπος στον κύμβυλο κόσμο του. Τη θυσία και τον ηρωισμό αυτών των παιδιών είχε υπόψη του ο μεσολογγίτης ποιητής Κωστής Παλαμάς όταν προέτρεπε τη νέα γενιά. Μη φοβηθείς το χαρασμό, φωτιά, τσεκούρι, τράβα και χτίσει κάστρο απάνω τους και ταμπουρό σου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούρια γένα. Όμως, σε τούτη τη μνημόσυνη ώρα, πρέπει να ανάψουμε και το ψυχοκέρι μας και στους ανώνυμους που αναφέρει στο ημερολόγιο της πολιορκίας του Μεσολογγίου ο Μάγερ. 30 Τετάρτου 1825. Οι εχθρικές σφαίρες εφόρευσαν κατά τη στοιχεία μια νέα 14 ετών, 11 Πέμπτου του 1825. Από μέρος μας εφωνεύθη μια ελληνής 17 ετών, 18 Έκτου του 1825. Από δε την έκρηξη μιας βόμβας εφωνεύθη στην πόλη μας μία γυνή και από εν βόλη ένας νέος. 2 Εβδόμου του 1825. Εν τούτης εφωνεύθη μία παρθένος χωρική 12 ετών. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες πολλές για να αναφερθώ σε πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές στα παιδιά, κατά την πολιορκία και κατά την έξοδο και κατά την εχμαλωσία. Αναφέρω μόνο ένα γεγονός από τη βραδιά της εξόδου. Από την οικογένεια του Τάσου Πακανδρέα σκοτώθηκαν τα 4 παιδιά του και τα άλλα 3, ο Ανδρέας 20 ετών, ο Κώστας 15 ετών και ο Σπύρος 11 ετών, πιάστηκαν μαζί με τη μάνα τους εχμάλωτα και αφού έμειναν στη σκλαβιά 7 χρόνια γύρισαν ελεύθερα πια στην πόλη τους το 1833. Και από την οικογένεια Μπαλαμπάνη, από τη Στεμνά, έπεσαν τη βραδιά της εξόδου τα 6 άρενα παιδιά. Ο Θανάσης, ο Βασίλης, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Κώστας και ο Τάσος, οι δύο αδερφές Ελένη και Μαρία πιάστηκαν εχμάλωτες και επέζησε ο ένατος αδερφός, ο Στάμος. Εκείνες τις ημέρες όλος ο ελληνισμός ακουμπούσε πάνω στο Μεσολόγγι. Εκείνα τα παιδιά μας δίδαξαν να περπατάμε με τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά, να είμαστε Έλληνες, πολίτες ελεύθεροι, περήφανοι και ανδροί. Η δόξα περπατά και μελετά τα λαμπρά παλικάρια και σκορπά δάφνες και μυρσίνες πένθους όπου υπάρχει μεγάλη θυσία. Και εδώ έχουμε το Μεσολόγγι, παγκόσμιο σύμβολο θυσίας.
Ο γερμανός ποιητής Γουιέλμος Μίλερ θα γράψει για το Μεσολόγγι. Η γη δεν είναι άξια για σένα. Κάποτε θα σταθείς στον ουρανό ως φύλακας του θρόνου, όταν οι δυνάμεις της κολάσεως θα επαναστατήσουν κατά του Θεού και οι άγγελοι θα κληθούν στη μάχη. Και ο Σπυρίδων Τρικούπης, μιλώντας στον Αύπλιο, λέει: «Το Μεσολόγγι δεν ανήκει πλέον εις σας Έλληνες μόνον, το υιοθέτησεν όλος ο παλαιός και ο νέος κόσμος». Αποκατάσταση που συντάχθηκε στον Κάλαμο και περιλαμβάνει ονομαστικά τους αιχμαλώτους που αναζητούνται και μας την ανακοινώνει ο φίλος Σπύρος Σακαλής, μετράμε στους 1582 306 παιδιά μέχρι 10 ετών και άλλα 583 από 11 έως 20 ετών. Πολλά από αυτά τα παιδιά πέθαναν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Άλλα κατάφεραν αργότερα να γυρίσουν στο Μεσολόγγι, σε ελληνική κατάσταση, όπως ο Σπύρος Παπαλουκάς ή η Ερχοντοπούλα Κρίνα, κόρη του Αναστάση Μπάκα, που μετά από 10 χρόνια σκλαβιά στην Αίγυπτο, λυτρώθηκε διεπεκφυγής και επανήλθε στερουμένη του φωτός των οφθαλμών της. Και άλλα στάθηκαν τυχερά και κατέλαβαν επίσηλες θέσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αναφέρουμε το Δημητράκη Γιαξίνη, που ήταν ο ονομαστός μετέπειτα Αραμπή Πασάς της Αιγύπτου και πάπος της ωραίας Φαρίντα που νυμφεύτηκε ο βασιλιάς της Αιγύπτου Φαρούκο I, και τον Πάνο Γαλανό που ο Ιμπραήμ τον έστειλε στον πατέρα του Μοχάμετ Άλι και εκεί σπούδασε και έφτασε να γίνει υπουργός των εξωτερικών γνωστός ως Ζουφλικάρ Πασάς. Η μάνα του αλωνίζει όλη την Αρμενιά, Ασία και Αραπιά και καταφέρνει να βρει και τα άλλα δύο παιδιά της, τον Ασημάγη και τον Σπύρο, και αφού μαθαίνει και για τον Πάνο, ξανασμίγουν στην Αίγυπτο και παραμένουν πια εκεί. Ο Γιώργος Μιλιώνης έπεσε στα χέρια πονόψυχου και πλούσιου Τούρκου. Σπούδασε, έγινε πλουτάρχης του τουρκικού ναυτικού και όταν πληροφορήθηκε μυστικά ότι ζούσε ο πατέρας του Χρήστος, τον καλεί στην πόλη και μετά γυρίζουν στο Μεσολόγγι όπου κατατάσσεται στον ελληνικό στρατό. Τέλος, αναφέρουμε σε ένα γεγονός που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της 1ης Απριλίου 1923 στην εφημερίδα Στερεά Ελλάς από το αρχείο του Παναγιώτη Μπαγιώργα. Ο γιατρός Αθανάσιος Δροσίνης, ταξιδεύοντας κατά το 1868 από την Εσπερία στην Ελλάδα, γνωρίστηκε πάνω στο Ατμόπλιο με κάποιον Τσοβάνο Σπεράντσα, ο οποίος διέμεινε εμπορευόμενος στο σπολάτο της Δαλματίας. Του εξομολογήθηκε ότι είναι Μεσολογγίτης και ότι πηγαίνει να συναντήσει συγγενείς στο Μεσολόγγι. Οι συνεννοήσεις γινόταν στην ιταλική γλώσσα. Του απεκάλυψε ότι πριν από λίγον καιρό πέθανε ο πατέρας του και άφησε μέσα στο χρηματοκιβώτιο ένα δέμα που είχε μέσα ένα πανοφοράκι μπλε, ένα σκουφάκι, ένα υποκαμισάκι, ένα ζωνάρι και δύο κόκκινα τσαρουχάκια, ανήκοντας σε παιδί 3-4 ετών. Και ένα σημείωμα που έλεγε στις 25 Απριλίου 1826, αγκυροβολημένος στο κρύο νέρι του Μεσολογγίου, ένεκα κακού καιρού, αγόρασα τον Τζοβάνο μου 2-3 ετών από Άραβο στρατιώτη αντί 10 ταλίρων. Ο στρατιώτης είχε και ένα μεγαλύτερο κοριτσάκι και όταν εγώ πήρα τον Τζοβάνο και έφυγα, αυτό έκλαιγε. Θα ήταν φαίνεται αδερφάκια. Ο Τζοβάνος μου φορούσε τα ρουχαλάκια που τα έχω κρυμμένα. Από κάτω υπήρχε η υπογραφή του πατέρα του. Ο γιατρός με τον Τζοβάνο κατέβηκαν στο Μεσολόγγι και εκεί σε μια δραματική συνάντηση τον αναγνώρισε η υπέργυρη μάνα του από τα ρούχα που της έδειξε και του τα είχε φορέσει τη βραδιά της εξόδου και από ένα σημάδι του σώματός του. Ο ξένος ξαναβαπτίστηκε στο πνευματικό του όνομα σε Κώστας Σκεπετάρης και εξακολούθησε να παραμένει εμπορευόμενος στο σπουλάτο. Κυρίες και κύριοι, γιατί πολεμούσαν αυτά τα παιδιά? Πολεμούσαν γιατί οραματιζόταν μια Ελλάδα ελεύθερη και δυνατή και ένα Μεσολόγγι με πανηγύρια και καρνάγια, με εμπολές και με πελάδες, με γαΐτες και σκάπουλους. Η μοίρα τους τραγική. Αντί να παίζουν με τον έρωτα μες στο ξανθό Απρίλη, κονταροχτυπιούνταν με το χάροντα άσαρκα και πεινασμένα. Κατάλα σε αυτούς που επεργάζονται τους πολέμους
και ρημάζουν την οικουμένη με νεκρά χιλιάδες αρθρώα παιδιά. Είναι ο Έλληνας διανοητής. Αυτοί που κοιμήθηκαν θα ξυπνήσουν κατά τη μεγάλη μέρα του Θεού. Ωστότε όμως πρέπει να τηρούνται εξυπνητοί μέσα στην ανάμνηση των σώμων. Γι' αυτό και εμείς ας ανοίξουμε τις καρδιές μας και ας υψώσουμε παλάτι σε έναν τόπο άειλο, απείραχτο από το χρόνο κατά τον ποιητή, για να θρονιάσουν οι ψυχές όλων αυτών των παλικαριών. Και πέρα από τα μνημεία λόγου που έχουν γραφτεί από ιστορικούς, λογοτέχνες, ποιητές για το έπος του Μεσολογγίου και μας πάνε κάθε φορά που τα διαβάζουμε προσκυνητές στην Ιερή Πόλη, η πολιτεία ας φροντίσει να ανεγείρει στην πόλη της ελευθερίας μνημείο αντριοσύνης των παιδιών των Πουλιοργιών και της Εξόδου, στο οποίο θα γίνεται προσκλητήριο όλων των πεινασμένων και αδικοσκοτωμένων παιδιών του κόσμου, ώστε να μην επιτρέπει στις επιχωματώσεις του χρόνου να σβήσουν από την καρδιά μας και το μυαλό μας τις υψηλόφρονες πράξεις τους. Ευχαριστώ.